Ξέρετε όμως, κύριε Λαζαρίδη, θα το πω συνήγορο στο διαβόλο, ότι η... και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που σε κυβέρνησαν κάποια στιγμή στην αρχή της δεκαετίας, κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο για 35-40 χρόνια. Ουσιαστικά από τη μεταπολίτευση και μετά, με εξαίρεση πλέον την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Άρα, πολλά από αυτά τα πράγματα που λέτε τώρα μπορούσαν ενδεχομένως να περάσουν και να έχουν γίνει ακόμη καλύτερα από των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι κάτι που το οποίο σας κατηγορούν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, ότι αυτά τα πράγματα γιατί δεν τα κάνατε παλιότερα. Ποιος σας είπε κύριε Μαρκουλίδη ότι δεν έχουν κάνει λάθη και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ? Μακριά από μένα η λογική ότι δεν έχουν γίνει λάθη. Έχουν γίνει λάθη. Και πρέπει να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει από την πλευρά της την αυτοκριτική της. Θα έλεγα μάλιστα ότι μερικές φορές ήταν και αυτομαστίγωμα. Και είναι πάρα πολύ καθαρό αυτό το οποίο εμείς λέμε. Αλλά ξέρετε κάτι, εμένα δεν μ' αρέσει να καταφεύγω διαρκώς στο παρελθόν. Πρέπει να κοιτάμε το μέλλον. Να κοιτάμε το τώρα και να κοιτάμε και το μέλλον. Γιατί το λέω. Θυμούμενοι όμως και ότι κάναμε λάθη στο παρελθόν. Θα σας το πω. Το παρελθόν είναι εκεί πίσω μας για να μας οδηγεί να βλέπουμε τι έγινε και αν θέλετε μερικές φορές και να μας καταδιώκει. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να είμαστε αιμονικοί, γιατί δυστυχώς σε αυτή την χώρα έχουμε αιμονή με το παρελθόν. Πρέπει να κοιτάμε το μέλλον. Αυτή είναι η πραγματικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή ακούω πάρα πολλές φορές, το είπατε σωστά κύριε Μαρκουλίδη, τη σημερινή κυβέρνηση να καταγγέλει τα δύο κόμματα, εγώ θα μιλήσω για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί και οι ευθύνες του ΠΑΣΟΚ είναι τεράστιες, πρέπει να σας πω, αλλά αυτό είναι κομμάτι άλλης κουβέντας. Ακούω λοιπόν τα στελέχη και τους βουλευτές και τον Πρωθυπουργό ότι καταστρέψαμε τη χώρα. Αλήθεια. Δηλαδή η Ελλάδα του 1974, του 80 ή του 85 ή του 90 ήταν η ίδια Ελλάδα που ήταν μέχρι που ξέσπασε η κρίση? Δεν βελτιώθηκε η χώρα από τις οδικές της υποδομές, από το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών? Έγιναν και σφάλματα, έγιναν και πολλά καλά. Δεν πρέπει λοιπόν να ισοπεδώνουμε, γιατί έτσι βολεύει την κυβέρνηση όταν δεν έχει πολιτικά επιχειρήματα, να ισοπεδώνουμε την προηγούμενη περίοδο. Γίνανε λάθη, ναι κύριε Μαρκουλίδη, γίνανε λάθη. Αλλά δεν έγιναν μόνο λάθη. Έγιναν και πράξεις, έγιναν και πράγματα τα οποία οδήγησαν τη χώρα παραπέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αρέσει ή δεν αρέσει σε αυτή την κυβέρνηση.